Κύριε Παφίλη, πώς εκτιμάτε το αποτέλεσμα, πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε πλέον τρία ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή και πώς βλέπετε το ρόλο του ΚΚΕ το επόμενο διάστημα? Για τα αποτελέσματα, να πω κάτι που μπορεί να φαίνεται κοινότυπο, αλλά δεν είναι. Θέλουμε να χαιρετήσουμε όλους όσους μας στήριξαν. Και επίσης αυτούς που δεν το έκαναν τελευταία στιγμή και είναι πάρα πολλοί. Η άνοδος του ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακή, ούτε είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής πολλών χρόνων και ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων. Είχαμε άνοδο σε όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, δεύτερη δύναμη στη ΓΕΣΕΑ. Δεν θέλω να αρχίσω άλλα σχόλια τώρα. Λέτε ότι δεν είναι συγκυριακό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι συγκυριακό. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα και κρύβει και πολλά άλλα. Θα δούμε και πώς θα καταλήξει. Δεύτερον, φαίνεται ότι υπάρχει σταθεροποίηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με άνοδο. Τώρα το που θα καταλήξει θα περιμένουμε μέχρι το τέλος πώς είναι αυτή η άνοδος. Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους όσους εκτιμούν το ΚΚΕ και για διάφορους λόγους ή απήχανοι δεν το ψήφισαν και να τους πούμε ότι το ΚΚΕ είναι έτοιμο όπως πριν να αναλάβει και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί τον ηγετικό ρόλο μιας πραγματικής αντιπολίτευσης. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν δοκιμαστεί. Διεκδικείτε δηλαδή το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Ορίστε. Διεκδικείτε, λέω, το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό λέτε? Μέρα με τη νύχτα. Εμείς διεκδικούμε το ρόλο της πραγματικής αντιπολίτευσης. Γιατί σας παρακαλώ, αντιπολίτευση να ψηφίσει τους μισούς νόμους της κυβέρνησης δεν είναι. Ή το 70% που το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς αποδείξαμε με τη στάση μας και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή ότι είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση για το λαό. Είμαστε το 100%, για να το πω έτσι πολύ απλά. Και επομένως αυτό φαίνεται, και επειδή ξέρουμε τι θα έρθει, ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις, τι έρχεται δηλαδή από εδώ και στο εξής. Ότι έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ναι. Και να ξέρετε, παρά το τι λένε, παρά το ότι λένε και η κυβέρνηση, στην πράξη θα δουν αν έχουμε δίκιο εμείς ή όχι. Κύριε Παφίλη, επειδή είστε από τους πλέον εμπειρότερους, το γεγονός ότι στα κοινοβουλευτικά έδρανα δίπλα σας θα έχετε τώρα συναδέλφους σας πια από κόμματα τα οποία ήταν μέχρι πριν από πάρα πολύ λίγο καιρό άγνωστα σε όλους μας. Mm. Και όλοι έχουμε καταλάβει πού ακριβώς κινούνται και έτοιμος. Τι κάνουν. Σας ανησυχεί όλο αυτό? Ακούστε να σας πω τώρα. Υπάρχει μια εμπειρία από τη Χρυσή Αυγή. Τώρα έχουμε, έπεσαν και οι μάσκες πλέον και τυπικά. Γιατί ουσιαστικά υπήρχαν οι μάσκες. Εμείς δεν μασάμε. Τους έχουμε τσακίσει και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και το ξέρει πολύ καλά όλος ο ελληνικός λαός. Ποιος άνοιξε τον πόλεμο? Στη Χρυσή Αυγή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Περιμένετε, την ανοίξαμε δηλαδή, εμείς. Κύριε Παφίλη, ξανά φαινόμενα σαν αυτά που είχαμε ζήσει με απειλές, με τραμπουκισμούς. Περιμένετε, και περιμένετε. Τέτοια πράγματα. Είτε έτσι είτε με γραβάτα. Ακούστε να σας πω κάτι. Θα αρχίσω με κάτι που μπορεί να σας φανεί παράξενο. Τι λένε, ότι είναι Σπαρτιάτες? Αυτοί είναι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες αντιμετώπισαν τον εχθρό στις Θερμοπύλες και οι 700 θεσποιείς. Να μην τους ξεχνάμε. Αυτοί όμως, οι πολιτικοί τους πρόγονοι, συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, με τους κατακτητές. Λέγανε, ας πούμε, δόξα και τιμή στους Χίτες και τους ταγματασφαλίτες. Κληρονόμοι είναι. Εμείς λοιπόν θα τους παλέψουμε, ούτε φοβόμαστε, ούτε τίποτα, και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, και πρέπει ο λαός να τελειώσει 10 δευτερόλεπτα. Και πρέπει ο λαός να τους απομονώσει. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν, πέρα από αυτούς, γιατί ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, το έχω ξαναπεί εδώ, υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε? Δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Είναι απόγονοι τραγματασφαλιτών, είναι απόγονοι χουντικών, είναι απόγονοι δολοφόνων του Λαμπράκη, Καρφίτσας κλπ. Κλπ. Υπάρχουν αυτοί. Όμως, πέρα από τις ευθύνες που έχει το ίδιο το σύστημα, για να μην πάω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, για το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, που τους αθώωσε στην πραγματικότητα συνολικά, έχουν ευθύνη και άλλα κόμματα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι παραπλανημένοι, που είπε και καλά παιδιά, που είπε ο κύριος Τσίπρας, το είπε. Υπάρχει δήλωση. Καλά παιδιά δεν τους είπε. Είπε ότι είναι παραπλανημένοι και είναι άνθρωποι παραστατημένοι. Τι άλλο να πεις, ότι είναι καλοί και άρα έχουν πάρει λάθος δρόμο.
και πάρα πολλοί όσοι άλλοι. Ψήφισαν, να μην, να, κύριε και Παφίλη. Να συνεχίσω, περιμένετε. Όχι άλλες ερωτήσεις στον κύριο Παφίλη, για να προχωρήσουμε. Δείτε πόσοι περιμένουν χωρίς να έχουν μιλήσει. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μου κάνουν κι άλλες. Όχι, όχι, υπάρχει πρόβλημα. Σας το λέω εγώ. Διότι δεν έχει μιλήσει ο κύριος Βιλιάρτος, δεν έχει μιλήσει η κυρία Κασιμάτη, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Δουδονής. Παρακαλώ πολύ. Εγώ ήρθα να το κλείσω. Ολοκληρώστε με μία φράση και χωρίς άλλη ερώτηση από την Αναστασοπούλου. Προνομιακή μεταχείριση του Κουκουέ τώρα μου καταλογίζει. Καταλάβατε τι μου κάνετε, κύριε Παφίλη. Σου ταιριάζει, σου είπα. Λέω λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι εμείς τους παλέψαμε πρώτοι. Κύριε Χατζηνικολάου, θα θυμάστε, όταν είπα πρώτη φορά η ναζιστική, η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, ο κύριος Μαρκογιαννάκης μου είπε, σας παρακαλώ, όχι τέτοιες φράσεις. Σταματήστε. Και φυσικά εγώ την επανέλαβα. Για αυτό το χάιδεμα, ευχαριστώ, για διάφορους λόγους, θα το αντιπαλέψουμε. Ευχαριστώ, όμως, κύριε Παφίλη. Κλείνω. Ένα δευτερό. Κύριε Γεράκη, ένα δευτερό. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Μιλάτε πέντε λεπτά, παρακαλώ. Θα είχα τελειώσει, δεν πειράζει. Θα είχατε τελειώσει, αλλά δεν τελειώνετε. Ναι, αφού δεν με αφήνετε, με διακόπτετε. Ελάτε, ναι, ναι, εμείς φταίμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Λέμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να ηγηθούμε, όπως και πριν, χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες, συσπηρώθηκαν με το Κουκουέ, που δεν συμφωνούν σε όλα, αλλά που αντιλαμβάνονται ότι η μοναδική δύναμη που μπορεί να αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική είναι το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ. Και θα το κάνουμε.